Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα από τα πηγάδια της Ξάνθης, όπου η ομάδα της πόλης υποδέχεται την ΑΕΛ στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League. Παιχνίδι με πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία και για τις δύο ομάδες, διαφορετικοί οι λόγοι με τους οποίους προσεγγίζουν, υπό τους οποίους προσεγγίζουν τη σημερινή αναμέτρηση οι δύο αντίπαλοι γηπεδούχοι, που είναι 8 μάτς αίτητοι στην Super League. Θέλουν να δώσουν συνέχεια σε αυτό το αίτητο και να πάρουν τη νίκη η οποία θα τους ανεβάσει με παιχνίδι περισσότερο στην δεύτερη θέση της κατάταξης, θα τους προωθήσει στους 19 βαθμούς. Την ίδια ώρα η ΑΕΛ αναζητά την επιστροφή στις νίκες από τις οποίες απέχει στα τελευταία 3 παιχνίδια της στη Super League και θέλει να πάρει αποστάσεις από τη ζώνη του υποβιβασμού. Το αποτέλεσμα ανάμεσα στο παιχνίδι που προηγήθηκε ανάμεσα στη Βέρεια και τον Αστέρα Τρίπολης ήταν το 0-0. Η Λάρισα μπορεί με νίκη να πάρει αέρα 3 βαθμών και να προσπεράσει και τον Αστέρα Τρίπολης με την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής και περιμένοντας βέβαια τις αναμετρήσεις των υπόλοιπων ομάδων που βρίσκονται λίγο μπροστά της για να κάνει ταμείο στο τέλος αυτής της αγωνιστικής. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε στα πηγάδια για τις λεπτομέρειες της αναμέτρησης.